Κώστα, όλα καλά. Θα σου πω σε λίγο. Έλα, μου μια χαρά. <laughs> έχει κάτσει εκεί πέρα, έχει αράξει. μια ε, χαρά. Ε, ναι, ναι, αφού είναι ωραία πολυθερονίτσα εδώ, μέχρι τώρα είμαι καλά. Μια χαρά. Τη Βαλεντίνη δεν ξέρω, είσαι καλά, Βαλεντίνη μου. Καλά είμαι ακόμα. Βαλεντίνη, εγώ να ξέρει, θυμάμαι, 26 Σεπτεμβρίου. Oh, ho, να τα Θέμι, μου, βλέπω εσύ να μου λε χρόνια πολλά μόνο. 26 Σεπτεμβρίου, Βαλεντίνη <laughs> μου. Συγγνώμη, μαζί δεν είμαστε. Είσαι από την πού παίζει Εγώ <laughs> είμαι δίκαιο. Oh, είμαι ο δίκαιο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση. Τι σου λείπει πιο πολύ από την εργένικη ζωή σου. Ε, θα σου πω με το χέρι στην καρδιά: Τίποτα. Γιατί έχω την τύχη και πραγματικά δεν στερούμε κάτι από την εργενική μου ζωή. Εμένα πιο μεγάλη μου τρέλα είναι τα αθλήματά μου, που δόξα τω Θεώ, επειδή και η γυναίκα μου είναι. Τα κάνει, τα κάνετε. Τα κάνουμε και μαζί, και μα καταλαβαίνει: Μπορώ και κάνω κι εγώ, κάνει τα δικά τη. Νομίζω δεν έχω κάτι που μου λείπει. Υπάρχει πρόσωπο τη ελληνική τηλεόραση με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά πλέον δεν έχει καμία επαφή. Θα σου πω την πικρή αλήθεια. Δυστυχώ, νομίζω ότι αυτό είναι μια γενική πραγματικότητα σε εμά του τοπιού. Ε, δεν κρατάμε επαφέ τύπου να βλεπόμαστε να κάνουμε. Άμα mm. ιδωθούμε κάπου με μεγάλη μα χαρά, τα φιλιά, κακό, τι κάνει, πώ είσαι. Αλλά δεν είναι ότι έχουμε επαφέ. Σχεδόν με κανέναν από του που έχω δουλέψει σε τύπου καθημερινή βάση ή έστω και εβδομαδία. Ή κάτι τέτοιο. Άρα δεν μου λε ένα πρόσωπο, μου λε γενικά ότι ναι, δεν δεν κρατά επαφέ. Δεν είμαστε. Επαφέ με πολύ αγάπη, σεβασμό, νομίζω και εκείνη προ εμένα. Φιλή από το χώρο δεν έχει κάνει. Δηλαδή, όχι να χαθεί όμω μετά, δηλαδή να, να πει θα βρεθούμε για ένα καφέ, για ένα φαγητό. Να ξέρετε ότι αυτό συνήθω δεν γίνεται μετά. Ποτέ. Το λέμε πάντα και δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Συμπλήρωσε τη φράση. Mm. Δεν μ' άρεσε αυτό. Η Βαλεντίνη είναι πολύ καλή στο. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. <laughs> Είμαι όλο αυτιά. Ντάμπο έχω γίνει τώρα εδώ. Πω πω. Μην πετάξει και φύγει προ Θα φύγω, η... θα φύγω. Πε. Είναι πάρα πολύ καλή πάνω απ' όλα με την οικογένειά τη. Καλή μητέρα λοιπόν. Καλή όχι, μάνα. όχι. Είναι, η οικογένεια τη βάζω και τον άντρα μέσα και το σπίτι τη και τα μαγαζιά τη και είναι ένα παιδί ah, okay. εμπιστοσύνη δικό μου. Είναι πραγματικά, πραγματικά αυτό που λέμε ο άνθρωπό μου. Θέλω να μπει στο πιο ακραίο μέρο που έχει κάνει σεξ για να μην παρεξηγηθώ σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου. Σε παραλία. Αυτό είναι το ακραίο. Ναι. Εντάξει, αν ήταν μεσημέρι με κόσμο, το θεωρώ Είχε αλλά κόσμο η παραλία. Αν πάει για βραδινό μπάνιο που δεν σε πολύ βλέπουν και ήταν ερημική παραλία, δεν το λε και πολύ. Ξέρω. Όχι, είχε κόσμο η παραλία. Εντάξει, δεν είμαστε να πάνω στον άλλο, όπω καταλαβαίνει. <laughs> δεν το καταλαβαίνω, αλλά ευτυχώ που το διευκρινίζει. <laughs> <laughs> Βέβαια, ήμασταν ο ένα πάνω στον άλλον, αλλά όχι όλο ο, ο κόσμο. Κατάλαβα. Okay. ήταν μια πολύ μπίζη παραλία, λοιπόν. Ναι. Αυτό και... το κάνει να είναι κάπω extreme, νομίζω, κάπω ακραίο. Ναι. Το κάνει λίγο extreme summer. <laughs> Άρα ήταν μέρα, έτσι, όχι βράδυ. Μέρα, μέρα. Θέλω να πει τη μεγαλύτερη κατηνιά που mm. έχει κάνει από τη ζήλια σου. Να κοιτάξει κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσει, να δει ah. ε, λάπτοπ, email. Δεν οτιδήποτε. κάνω τέτοια να ξέρει γενικά. Κινητό δεν έχει δίποτε. Να σου πω κάτι. Πιο παλιά μπορεί να είχα μπει κάποια στιγμή στη διαδικασία να θέλω να δω, αλλά δεν είμαι τέτοιο παιδί εγώ να ξέρει. Εγώ απλά, άμα κάτι δεν μα αρέσει, θα σου πω να σου πω εδώ, κάτι δεν, δεν μου πάει καλά. Αν συνεχίσει και το κάνει, όλα καλά, τα λέμε. Μπορεί όμω να είχε επειδή μου στο παρελθόν μια υποψία, κάτι. Σαφώ. Και Σαφώς. να ήθελε γι' αυτό φράζει με κοιτάνε κινητό όσο κοιτάνε, στη γιατί ζωή μπορεί μου. κάτι να. Ναι, αυτό το περνά και γι' αυτό κιόλα νομίζω και νιώθω ότι είμαστε πολύ τυχεροί με τη Βαλεντινή γιατί εμεί. Δηλαδή, Έχει του κωδικού μου στα πάντα μου, έχω του κωδικού τη στα πάντα, τη κρατάμε τα κινητά μα. Αυτά είναι όλα πάρα πολύ ανοιχτά και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη υγεία σε μια σχέση. Αυτό είναι όντω πολύ ωραία που λε. Okay. Και δηλαδή δεν έχω κανένα, ούτε, ούτε, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη, ούτε 18η σκέψη με τη Βαλεντίνη και νομίζω ότι εκείνη με μένα. Και έχοντα ζήσει τώρα αυτό, όλα τα άλλα διαγράφονται. Βαλεντίνη έχει του κωδικού του, όντω. Ναι, ναι. Ε? Όλα, όλα, ναι. Και χωρί να του έχω ζητήσει. Μπράβο. Και μπαίνει κανονικά και τσεκάρει. Όχι, δεν τσεκάρω ποτέ. Άκου να δει ότι γίνεται. Ούτε εγώ. Ποτέ. Τι ωραίο που είναι αυτό που γιατί λέτε. Γιατί, άμα τα έχει τόσο απλόχερα, δεν θα μπει στη δικασία, καταλαβαίνω. Βαλεντίνη, έχει απαντήσει ποτέ σε κάποιο μήνυμα περίεργο που του έχουν στείλει, ξέρω εγώ, στο Instagram. Όχι. Και δεν έχω δει και κάποιον, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν βλέπω. Και αν θα είναι κάποιο περίεργο, θα μου το δείξει ο ίδιο. Πώ το ακού. Το ακού Το αγοράζω αυτό. Το αγοράζω full. Πολιτή να γυναίνα. <laughs> <laughs> Θέλω να μου πει πώ αντιδρά στην απιστία. Αυτό θα σου πω, νομίζω είναι από θέμα φάση ζωή μέχρι ηλικία, μέχρι σύντροφο. Σίγουρα, γιατί όσο μεγαλώνουμε, το βλέπουμε και λίγο διαφορετικά. Το Πολύ διαφορετικά θα έλεγα. Δηλαδή, πιο παλιά μπορεί αυτό να είναι το τέλο του σύμπαντο, α πούμε, για σένα και να τα κάνει όλα φωτιά και λάβα. Και όσο μεγαλώνει, δηλαδή να σου το πω διαφορετικά, και το ξέρει δηλαδή, γι' αυτό και σου το λέω έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο. Ανάλογα και πώ γίνεται έτσι. Αν συστηματικά έχει ένα γκόμενο ή μία γκόμενα τα τελευταία δύο χρόνια. Εσύ μιλά τώρα για μια, μια, μία σχέση. Είναι. Μια γκομενα τα τελευταια δυο χρονια εσυ μιλα τωρα για μια σχεση μια ναι, σχέση. Εκεί αρχίζει θεωρώ ότι έχει πρόβλημα και ότι εγώ έχω πρόβλημα μαζί σου που δεν το έχω καταλάβει τόσο καιρό. Δηλαδή κάτι δεν ο... πάει καλά. Δηλαδή δεν θα χάλασω την οικογένειά μου. Φαντάζομαι. Άρα δίνει. Άρα... Φαντάζεσαι ότι δίνει μία δεύτερη ευκαιρία. Ότι δεν θα χάλαγα το σπίτι μου, όχι. Okay. Δηλαδή αν μάθαινα ότι κάτι έχει γίνει, α πούμε. Okay. Έχει νιώσει ποτέ με όλη αυτή την προβολή τα τελευταία χρόνια, ότι έχει καβαλήσει το καλάμι. Νομίζω ότι το περνά αυτό ίσω λίγο στην αρχή, ε, όταν πρωτογίνεται όλο αυτό. Νομίζω παίζει ρόλο σε τι φάση βρίσκεσαι και ποιο είσαι και πότε τα κάνει. Δηλαδή, σε μένα, α πούμε, μου έτυχε αυτό όταν εγώ ήμουν 15-16 χρονών, που είχα κάνει κάποια διαφημιστικά uh -huh. πολύ γνωστά για αναψυκτικά, σοκολάτε. Και στο σχολείο, λοιπόν, αυτό ήταν big deal, α πούμε, και νόμιζε ότι είσαι κάποιο. Οπότε μετά όλο το άλλο μου ήρθε λίγο πιο ομαλά. Και να σου Έχει πω και σαν κάτι άλλο. Α... Πολύ τότε, Ακριβώς, τότε εννοείται ότι ξέρει, πήγαινε στο σχολείο και αυτό και Εντάξει, εκείνο... λογικό, λογικό, λογικό. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή μικρό δούλευα σε πολύ δυνατά και μεγάλα μαγαζιά τη αθηναϊκής... Ε... Νύχτας. Ε, νύχτα. ναι, νύχτα τη κλάμουρου, νύχτα τη εποχή τη, α πούμε. Ξέρεις κάτι, τότε όταν ήσουν, ας πούμε, μπάρμαν ή πόρτα σε τέτοια μαγάζια, κατέβαινε σε αστικά κέντρα όπω είναι η πορτα σε τετοια μαγαζια κατεβαινε σε αστικα κεντρα όπως ειναι η Γλυφάδα, το Κολονάκι και πραγματικά λέγανε «Ω, ο, ο, ο τάδε από εκεί. Οπότε εμένα. Αυτός με που μας, που μας ρίχνει πόρτα. Ναι, ναι, και μετά το άλλο, απλά σε γνώρισαν και κάποιοι άνθρωποι που εσύ δεν έχει συναναστροφή. Δηλαδή, τώρα με γνώρισαν και κάποιοι άνθρωποι που δεν τους βλέπω. Αυτοί που έβλεπα εγώ στην καθημερινότητά μου, κάτι ήμουνα, α ναι, πούμε, ναι, ναι, κατάλαβε ναι, ναι. και μου ήρθε πιο βήμα-βήμα και γι' αυτό ίσω. Να μην με πειράσει. πολύ, όπω εγώ πιστεύω όλα ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σπίτι σου. Ρεκόρ θα πιάσω, το βλέπεις ε, έχω πάει πολύ καλά, πολύ καλά. Έχεις ε, μείνει άναυτος, το βλέπω. <laughs> Ποιο σημείο του σώματος τη Βαλεντίνης σε τρελαίνει. Πού να ξέρει. σίγουρα τα πόδια και ο ποπός της. Άρα, ε, οπίστια και πόδια. Ναι, ναι. Okay. Που γενικά είμαι φαν αυτού του κομματιού. Okay. Θα σου εμπιστεύεται. Από εκεί μέσα και κάτω, δηλαδή. Okay. Εντάξει, έχει προσωπάρα, δεν είναι όλο. Είναι, είναι πολύ αθλητική. Είναι, είναι γενικά ένα παιδί που μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή την είδα. Αλλά θα σου πω κάτι. Ότι γενικά είμαι αυτού του. Δηλαδή, όταν είπε, το γνώρισα, είδα τις τι ματάρε, αυτά, ωραία, ναι και, και περίμενα να γυρίσει. Στην πρώτη, δω, να δω την πρώτη μια πρώτη ναι, πρώτη Συνήθως είναι ναι. πρόσωπο. Συνήθω, ναι, ναι, ναι βλέπει το πρόσωπο. Αλλά μετά ναι. Λέφτε Αλλά μετά τσεκάρισμα γενικότερα. Ναι, ναι. Οκ, ναι. <laughs> okay, δεκτό. Βαλεντίνη, δεν μιλά, βλέπω. Χαμογελά. Χαμογελάω, ναι, πλατιά. <laughs> πλατιά κιόλα. <laughs> πλατιά. Έτσι. Κούκλα μου. Έτσι, μπράβο. <laughs> μονότερμα το έχουμε πάει. Υπάρχει στιγμή τη καριέρα όπου θα ήθελε να διαγράψει. Όχι γιατί νομίζω ότι και από κάποιες πιθανόν λάθος επιλογές να πήρες πράγματα. Υχυ. Εγώ θεωρώ γενικά στη ζωή σου ότι πρέπει να κάνεις κάποια λάθη για να πάρεις κάποια πράγματα. Οπότε θεωρώ αν πήρα το μάθημά μου όπως πρέπει που κατ' το πήρα νομίζω ότι όχι. Έχω πει κάποια όχι που ίσως να είχα κάνει λίγο διαφορετικά αλλά έπρεπε να πω ναι κάπου αλλού που πάλι... Χαίρομαι ότι είπα ναι σε αυτόν τον άνθρωπο και είπα όχι στην άλλη δουλειά. Κατάλαβε. Έχει πει, πει ο... σε μια δουλειά και μπορεί μετά να το μετάνιωσε. Δεν το μετάνιωσα ακριβώ. Να ναι. Ήξερα ότι θα πάει πολύ δυνατά αυτή η δουλειά. Έπρεπε να την είχα κάνει, δεν την Πες έκανα. Πες μία που πήγε καλά και δεν ήσουν και σου είχαν προτείνει. Α πούμε στον ε, εραστή δυτικών Προεστίων. Οκ, okay, το σύρραλ αυτό του Μέγκα, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι, σύρρα, ναι. Του Πολύ ωραία δουλειά. είχε κάνει ο Καπώνη τότε. Ο Γιωργούλη ήταν ο αυτό. Ο Γιωργούλη την πήρε okay. μετά. πάρα πολύ καλά έκανε Και με πήραν και τηλέφωνο. Μου λένε σίγουρα λοιπόν και λέω παιδιά αυτό να ξέρετε. ήταν το αυτό. σφαίρα λέω καλέ δουλειέ μεγάλη υποχρέωση γενικά για την καριέρα μου και μου ζήτησε αν μπορώ να μην κάνω τελικά τον εραστή και να πάω σε. Γιατί αυτό ήταν και νομίζω καθημερινό εραστή, αν δεν κάνω λάθο. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Okay, okay. Και ε, πάντω μου... είχε δουλειά σίγουρα, είχε είχε γύρισμα πολύ. Ναι, ναι. Και μου λέει αν μπορώ να του κάνω τη χάρη και κάναμε τότε το πρώτο, την πρώτη μυθοπλασία στον τότε Sky και ήθελε λίγο στήριξη εκεί και μου ζήτησε να πάω εκεί και επειδή πραγματικά χρωστάω πολλά στο Λευτέρι okay, του και το έκανας. συζητάμε, πάμε παρακάτω. δημιουργείς μια δική σου στάση στο σεξ. Θέλω να μου πεις πώς την ονομάζεις. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πε τη δικιά σου, α πούμε. Και θέλω να μου την περιγράψει κιόλα για να καταλάβω αν έχω κι εγώ καταλάβει. Μπορεί να έχω και να το ξέρω. Έχω ακούσει εδώ στην εκπομπή ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εγώ είμαι πολύ τη όσφρηση και όλων των συναισθημάτων, τη γεύση και τέτοια. Ναι. Οπότε θα σου πω του μεζέ. Σε ό,τι καταλάβει, κατάλαβε. <laughs> δεν χρειάζεται <laughs> <ένα πιστικό laughs> να πει τίποτα παραπάνω. Υπέρογια πατάκα. Ναι. <laughs> Συμφωνεί γυναικά ραβό. <μου. laughs> Βαλεντίνη είναι του μεζέ. Πολλά μεζεδάκια. <laughs> <laughs> Ποια είναι η τελευταία φορά που τσακώθηκε με τη Βαλεντίνη και γιατί. Θα σου πω την αλήθεια, δεν τσακωνόμαστε. Σχεδόν καθόλου και συνήθω επειδή εγώ είμαι ένα άνθρωπο που θα δυσκολευτεί να τσακωθεί μαζί μου. Θα σου πω ένα πράγμα. Μία φορά τη φώναξα. Ναι επειδή πραγματικά είχε γίνει κάτι το οποίο ήταν και ανούσιο. Απλά όμω επειδή επέμενε και μου το έλεγε ώρε. Ότι αυτό εκεί, ναι, και αυτό, και αυτό, και 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 λέω ξεκόλα, εντάξει. Όχι, 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 όχι. Και, κάποια στιγμή πηγαίναμε για πάντα, είμαστε πάνω στη μηχανή και σταματάω στο φανάρι, λέω Ακού. Μη μου ξαναπεί γι' αυτό, τελείωσε σούπα. Όπα Βαλεντίνη. Ναι, εκεί την άκουσα λιγάκι. <laughs> 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 Αλλά ήταν μια φορά. Ναι, Ήχ. όχι, δεν, δεν τσακωνόμαστε. Με <laughs> τα παιδιά τώρα, καμιά φορά όταν ο ένα έχει φτάσει στα ωριά του, πραγματικά σε εμά σχεδόν αυτόματα αναλαμβάνει ο άλλο. Μην αγώνεσαι, κάτσε κάτω, αγαπητοί μου, θα πάω εγώ. Σε έχουν πιάσει ποτέ στα πράσα ενώ κάνει σεξ. <laughs> Παραλίγο. <laughs> Πού, ε, Βαλεντινούλα. Όπα. Βαλεντίνη. Ναι. <laughs> κάπου έξω ή μέσα. έξω Και κάπου να για να είναι τώρα. τώρα. Παραλίγο. <laughs> Βαλεντίνη, αφήσω... δεν ακούω κάτι. Εγώ δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρει τι λέω. Όχι. Παραλίγο. Εντάξει ναι παραλίγο Βαλεντίνη Ναι Να σου προτείνω κάτι Για πες Για να συνεννοηθούμε ακόμα καλύτερα Θε να έρθει τώρα εδώ στη θέση μου για λίγο. Εγώ έχω τελειώσει τι ερωτήσει μου. Θε πέρα... να έρθει εδώ που κάθομαι να κάνει έτσι δύο-τρει ερωτήσει για το καλό να κλείσει το ξεμολογητήριο. Για κάτσι, να κάτω, βγουν σύνόμη. και να πέρα... βρει, φαντάζομαι το κάνει αυτό. Να συμφωνήσω κι εγώ σε αυτό. Όχι, όχι. Ο παρουσιαστή πρέπει να το κάνει, όχι ο καλεσμένο. Ο, τι... ο καλεσμένο τι... δεν είναι δε, τι, τίποτα. καλεσμένο δε... δε... θα, θα υποστεί. Αυτά που λέει ο παρουσιαστή. Καταρχά ο καλεσμένο δεν ξέρει τα γενέθλια τη συζύγου του. Οπότε ο καλεσμένο να κάτσει εκεί που είναι. Είσαι έτοιμοι. Έτοιμη, έτοιμη. Φύγαμε. Για καλό ήρθε η θα δείξει. Λοιπόν, Κώστα Σόμερ. Μην μ' αρέσει το Κώστα Σόμερ. Πώ μιλάς έτσι. Δεν είμαι η γυναίκα σου τώρα. Έχει πει ποτέ ψέματα στη σύζυγό σου, Εγώ. Ποτέ. Θέλω να το ξανασκεφτεί. <Χάσιμο> δεν ξέρω τι λένε οι άνθρωποι. Δεν θέλω να ακούσω του ανθρώπου εδώ πέρα. Δεν με ξέρουν, δεν του ξέρει. Απάντησε πολύ γρήγορα. Ε, γιατί είναι τα πράγματα έτσι όπω είναι. Λοιπόν, θέλω να το σκεφτεί πριν απαντήσει. Δέχεσαι προκλητικέ φωτογραφίε στα social media σου. Είσαι και εσύ μέσα σε αυτό μετρά. <Χάσι beblet> Για σένα έχουμε έρθει τώρα. <laughs> λοιπόν, με πάω Όχι, δεν με τράγω. Δεν με δράσει. Όχι. Δέχομαι, αλλά τι πιο πολλέ τι βλέπει και εσύ μαζί μου. Καλώ. <laughs> Έχει υπάρξει γενικά στη ζωή σου. Άπιστο. Νομίζω ότι ο, όλοι οι άνθρωποι περνάνε μια τέτοια φάση. Όποιο πει κάτι αντίθετο, θεωρώ ότι είναι ψεύτη. Κοντά-κοντά ή παλιά-παλιά. Πάντα παλιά-παλιά. Θα σου βάλω ένα δίλημα τώρα. Να μην ξαναοδηγήσει ποτέ τη μηχανή σου ή να μην ξανάθει ποτέ σε οργασμό. Ε, καλά, αυτό εντάξει, δεν είναι δίλημα αυτό. Αλήθεια. Ε, ναι, ρε, είπαμε. Με τέτοια γυναίκα που έχω δίπλα μου, τι θα επέλεγα. Ου, ανατρίχιασα. Εννοείται τη μηχανή. Εσένα λουλούδι μου είναι τρελό, είμαι. Πάει το μηχανή. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η πιο σεξι Ελληνίδα εκτό από μένα. Του άρα μου πολύ δύσκολα. Εκτό από σένα, ε. Έστω κάνω πολύ εύκολο. Θα πρέπει να πει σε μένα, οπότε. Τη... Η πιο σεξι Ελληνίδα. Από την κουμπαρούλα μου. Τη Μαρία Δικαλάβρια. Θα συμφωνήσω, νομίζω. Τι <laughs> δε. <laughs> Γεια σου. Τι άγγελο έχει πάρει, ρεσύ. Τι δεν άγγελο έχει πάρει. Ξέρεις, έλα, ας, έλα. Και να μου το λέγανε δεν θα το πίστευα. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Κώστα Σόμερ.